Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μακαρόνια με κιμά στο φούρνο. Θα γίνει σαν σουφλέ. Τα υλικά που θα βάλουμε είναι μισό κιλό κιμάς, μία συσκευασία ντομάτα, δύο δάφνες, ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο, πακέτο μακαρόνια, κεφαλοτήρι τριμμένο για από πάνω και μία κρέμα γάλακτος των 500 γραμμαρίων. Εδώ έχουμε λίγη ντομάτα, είναι μισό κανατάκι εδώ, περίπου μισό ποτήρι, και έχουμε και λίγη κρέμα γάλακτος. Εδώ. Αυτά θα μπουν στο μπάτο, στο πυρέξ. Εδώ έχουμε το λάδι. Θα βάλουμε λίγο λάδι στο κατσαρολάκι μας για να κάνουμε τον κιμά. Στην άλλη κατσαρόλα έχω βάλει το νερό για να βράσουμε τα μακαρόνια. Μακαρόνια μπορείτε να βάλετε ό,τι μακαρόνι θέλετε. Θέλετε πένες, θέλετε κοχυλάκια, θέλετε χιλοπίτες, ταλιατέλες. Εγώ είχα μακαρόνια νούμερο 6. Αυτά θα βάλω. Έχω βάλει λοιπόν το λάδι μου. Έχω εδώ αλάτι, πιπέρι. Και θα ρίξουμε τον κιμά. Να τον τσιγαρίσουμε καλά. Και μετά θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι. Θα καβουτήσουμε καλά το κιμά, θα το πατήσουμε σε όλες τις μεριές, έτσι. Να αλλάξει το χρώμα του. Ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Αφήσουμε και αυτό λίγο να τσιγαριστεί μαζί με τον κιμά. Βάλουμε αλατάκι. Αυτό. Και πιπέρι. Αυτό. Θα ρίξουμε και την ντομάτα μας. Πάτα το λίγο. Ρίξαμε τις δάφνες και θα ρίξουμε και λίγο νεράκι. Αυτό. Έχουμε βάλει τα μακαρόνια να γίνουν και αυτά. Είπαμε, μακαρόνια βάζετε ό,τι θέλετε. Εγώ είχα εξάρι σήμερα και έβαλα εξάρι.
Δεν τα καίω τα μακαρόνια πλέον με βούτυρο. Ρίχνω λίγο λαδάκι. Είναι εντάξει. Πατώνουμε και περιμένουμε να γίνει και ο θυμάς, ο οποίος και αυτός κοντεύει. Να πιει λίγο θέλω τα νερά του, τα υγρά του, λίγο να στεγνώσει. Με λίγο λαδάκι. Αυτό. Θα λείψουμε λίγο το πυρεξάκι μας. Αυτό. Έτσι. Τώρα. Στο πάτο στο πυρεξάκι θα ρίξουμε την ντοματούλα που είχαμε κρατήσει και την κρέμα γάλακτος που είχαμε κρατήσει. Έτσι. Θα τα πλώσουμε να πάει παντού. Αυτό. Θα ρίξουμε και λίγο κεφαλοτήρι κάτω. Έτσι. Τώρα θα ρίξουμε τα μακαρόνια. Στρώνουμε τα μακαρόνια μας καλά, να πάνε παντού, να είναι ομοιόμορφα. Έτσι. Εκεί. Λίγο τυράκι στα μακαρόνια μας. Να πάρουν καλύτερη γεύση. Έχω ανάψει το φούρνο στις αντιστάσεις πάνω κάτω στους 180 βαθμούς. Εγώ υπολογίζω ένα τέταρτο με 20 λεπτά για να γίνει. Θα το δούμε. Τώρα πάνω από τα μακαρόνια θα βάλουμε το κιμά μας. Ο οποίος έχει ψηθεί ωραία, έχει στεγνώσει. Φύγανε τα ζουμιά του τα πολλά. Στρώνουμε καλά το κιμά από πάνω. Έτσι, να κάνει μια ωραία στρώση. Αυτό. Τώρα, από πάνω θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος. Θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος. Και αυτή παντού. Και στο τελείωμα θα βάλουμε κεφαλοτήρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ νόστιμο φαγάκι. Κεφαλοτήρι μπόλικο όπως βάζουμε και στο παστίτσο.
και τελειώσαμε. Θα το βάλουμε στο φουρνό. Είπαμε, έχουμε κάνει προθέρμανση στους 180 βαθμούς και θα το δούμε όταν ψηθεί. Το βάλαμε στο φούρνο και περιμένουμε. Έτοιμο. Θα περιμένω να κρυώσει λίγο για να κόψουμε κομμάτι. Τι απλό. Κάνουμε μακαρόνια με κιμά. Ωραία. Ας δοκιμάζουμε και κάτι αλλιώτικο. Να τα κάνουμε στο φούρνο. Και πιο εύκολα. Και ξεμπερδεύουμε και πιο γρήγορα. Τώρα θα περιμένετε λίγο, γιατί ακόμα τώρα το έβγαλα, για να μπορέσω να το κόψω. Ήταν ζεστό ακόμα τώρα που το κόψα, γι' αυτό μας βγήκε λίγο. Όπως βγήκε. Όταν θα κρυώσει θα κόβεται μια χαρά. Αυτό λοιπόν είναι το φαγητό μας σήμερα. Μακαρόνια με κιμά στο φούρνο, σαν σουφλέ. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Να ακούσω και τα σχόλιά σας. Και μια κοινοποίηση για τους φίλους σας. Ευχαριστώ.